όσες αναθεωρήσεις και αν γίνουν, όσο και αν βαφτιστούν ως εξυγχρονιστικές, δημοκρατικές, συμμετοχικές, έννοιες λάστιχο, η ουσία της αποστολής του αστικού συντάγματος δεν αλλάζει. Η όποια φαινομενικά κατοχυρωμένη ισότητα και ελευθερία των μαζών στο αστικό σύνταγμα διακόπτεται εκεί που αρχίζουν να θίγονται τα ιερά και όσια του κεφαλαίου όταν αισθάνεται την απειλή της λαϊκής αμφισβήτησης. Πέρα από τις όποιες επικοινωνιακές προεκλογικές σκοπιμότητες, οι συνταγματικές αλλαγές προωθούνται, λειτουργούν με τις σχετικές προτροπές του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων ως μοχλός για διεργασίες στο πολιτικό σύστημα, ως πεδίο συγκλήσεων ανάμεσα σε αστικές πολιτικές δυνάμεις για τη διαμόρφωση μελλοντικών κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών, χωρίς να απειλείται η κυβερνητική πολιτική σταθερότητα από τη λαϊκή θέληση για κοινωνικές ανατροπές. Στόχος, η συνταγματοποίηση των μνημονίων και όχι η απαλλαγή από αυτά. Η γρήγορη προσαρμογή του αστικού κράτους στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, τη θωράκιση της κερδοφορίας και εξουσίας τους. Δεν είναι τυχαία η προτροπή του ΣΕΒ από τα μέσα του 2017, για να μην πάω πιο πίσω, από το 2014, που μιλούσε για ένα σύνταγμα φιλικό προς την επιχειρηματικότητα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, βγάζει μια ακόμα εκδούλευση για λογαριασμό της αστικής τάξης και του κεφαλαίου στη χώρα μας. Με δημοκρατικοφανή συνθήματα περί προοδευτισμού, εμβάθυνσης της δημοκρατίας και της προάσπισης των κοινωνικών δικαιωμάτων, επιδιώκει την αθώωση του καπιταλισμού, την ανάκτηση της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος που υπηρετεί τη δικτατορία των λίγων στα μάτια του λαού, ως σύστημα που τάχα εξυγιαίνεται και ηθικοποιείται, ως προσπάθεια ξεπλύματος του συστήματος από την σαπίλα, όπως τη ζούμε τελευταία με το άθλιο παιχνίδι των κοινοβουλευτικών μεταγραφών, τις ομές παρεμβάσεις της Αμερικάνικης Πρεσβείας και διαφόρων εντός και εκτός χώρας μηχανισμών και μυστικών υπηρεσιών για να εξυπηρετηθούν τα σχέδια του Αμερικάνικου Ιμπεριαλισμού, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα σκάνδαλα, τις μίζες στην εξαγορά, τη διαπλοκή με το πολιτικό προσωπικό που αποτελούν και βασικά συστατικά λειτουργία στην οικονομία της αγοράς, του ανταγωνισμού μεταξύ μονοπωλιακών ομίλων. Για να δούμε όμως τι αντίκρισμα έχει αυτή η ευάνθηση της δημοκρατίας με την παρούσα αναθεώρηση. Στο ισχύον σύνταγμα, η όποια αναγνώριση κοινωνικών δικαιωμάτων κατοχυρώνεται όπως ο νόμος ορίζει. Έτσι λέει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μπορεί να διακηρύσει το δικαίωμα στην εργασία, στην κατοικία, στην απεργία, το δικαίωμα του συναθρίζεστε και άλλα πολλά, αλλά στην πράξη κανένα από αυτά τα δικαιώματα δεν ισχύει. Απέναντι στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, το σύστημα θρέφει στρατιές ανέργων και προκρίνει συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Αντί να φορολογηθεί το κεφάλαιο και να καταργηθούν τα προνόμια του, επιβάλλει τον έμφυα, άλλα χαράτσια, φόρους, τέλη στα λαϊκά νοικοκυριά και τα λαϊκά σπίτια κατάσχονται. Αντί για την ενίσχυση κατεξοχήν κοινωνικών αγαθών, της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, αυτά παραδίδονται βορρά στα χέρια των ιδιωτών, μετατρέποντάς τα σε εμπόρευμα. Απέναντι στην πλήρη κατοχύρωση του δικαιώματος της πολιτικής και συνδικαλιστικής δράσης, του δικαιώματος της απεργίας, το εργατικό κίνημα επιχειρείται να μπει στο γύψο με τον περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, με την καταστολή, με τα ΜΑΤ να χτυπούν συνταξιούχους, εκπαιδευτικούς, νέους που διαδηλώνουν κατά του Τρούμαν, με την επιστράτευση εισαγγελέων εναντίον αγωνιστών, στείνοντας αγροτοδικία και μαθητοδικία. Απέναντι στην προστασία της μητρότητας, του δικαιώματος τεχνοποίησης, την προστασία της νέας κοπέλας, η εργοδοσία ξεσαλώνει με τρομοκρατίες χώρους δουλειάς, απολύοντας εγκύους, εκβιάζοντας νέες κοπέλες να υπογράφουν ότι δεν θα τεχνοποιήσουν όσο δουλεύουν. Αντί για μείωση του ημερήσιου χρόνου εργασίας και την προστασία των εργαζομένων, επιβάλλεται η αντιατικοποίηση για να αυγατένουν τα κέρδη των καπιταλιστών με εξαντλητικά ωράρια και εκατοντάδες νεκρούς εργάτες, αυξημένα κατά πολύ τα τελευταία χρόνια. Αντί για προστασία και διεύρυνση των κοινωνικών, δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την κατοχύρωση της νόμιμης συμπαράστασης ενώπιον των δικαστικών αρχών,
Το σύστημα απειλεί με τρομονόμους, χαρακτηρίζοντας τρομοκράτες όσοι αγωνίζονται για τα λαϊκά δικαιώματα, που χωρίς καν αποδεικτικά στοιχεία, απλοί άνθρωποι τυλίγονται σε μια κόλλα χαρτί και φυλακίζονται, όπως συνέβη πρόσφατα με την Ιριάννα και τον Περικλή. Αυτά είναι τα όρια της αστικής δημοκρατίας για την οποία σκίζετε τα ημάτια σας όλοι σας και η οποία φυσικά γίνεται όλο και πιο αντιδραστική. Απόδειξη η άρνηση του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με μεσοβέζικες λύσεις και διατυπώσεις του τύπου διακριτούς ρόλους δικαιολογεί την ατολμία της στο υπερώριμο αίτημα για διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία. Το ίδιο αναχρονιστική είναι και η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος είναι πραγματικά όριμος και δεν έχει καμία σχέση με τη θρησκευτική πίστη. Ούτε πλήττει το λαϊκό κλήρο τους ιερείς στην τέλεση των θρησκευτικών τους καθηκόντων με αξιοπρεπείς μισθούς, με εργασιακά δικαιώματα. Το αντίθετο συμβαίνει με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο λόγω του συνταγματικού εναγκαλισμού, αλλά και με τον επιχειρηματικό εναγκαλισμό μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, νομιμοποιώντας διεκδικήσεις και εντάσσοντας το Ιερό Ταμείο αμφισβητούμενες εκτάσεις. Ακόμα και για την τοπική διοίκηση, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για θεσμούς άμεσης δημοκρατίας σκοπεύουν στη συγκάλυψη του άκρως αντιδραστικού πλαισίου που έχει διαμορφωθεί στους Δήμους και τις περιφέρειες, ξεκινώντας με τον Καποδίστρια, στη συνέχεια με τον Καλλικράτη, σήμερα με τον Κλεισθένη 1, αύριο με τον Κλεισθένη 2 και ούτω καθεξής. Από κοινού όλα τα κόμματα πλην Κομμουνιστικού Κόμματος, οι δικοί τους δήμαρχοι και περιφερειάρχες στήριξαν, υλοποίησαν το αντιδραστικό πλαίσιο, το οποίο μάλιστα το συνταγματοποίησαν με προηγούμενες αναθεωρήσεις. Όλοι μαζί συνέβαλαν στην παράνομη παρακράτηση των πάλι ποτέ συνταγματικά κατοχυρωμένων πόρων της τοπικής διοίκησης, οι οποίοι έχουν μειωθεί πάνω από 65%. Αυτά τα πολύτιμα αγκονάρια του αστικού κράτους, Δήμοι και Περιφέρειες, σήμερα έχουν εξελιχθεί σε ένα φοροπηχτικό αντιλαϊκό μηχανισμό, σε μια δεύτερη εφορία, στηρίζουν την επιχειρηματικότητα και την αποδοτικότητα, ενώ η κοινωνική τους πολιτική περιορίζεται σε φιλανθρωπίες για τους πιο εξαθλιωμένους. Προπάντων, συνέβαλαν στη διαχείριση της λαϊκής δυσαρέσκειας στην περίοδο της κρίσης, μέχρι τη νέα φάση της καπιταλιστικής ανάκαμψης πάνω στα τσακισμένα λαϊκά εισοδήματα και δικαιώματα. Παράγοντες περιφερειών και δήμων όλου του αστικού φάσματος συνέβαλαν απλόχερα στα αναπτυξιακά συνέδρια, στην προπαγάνδα της δίκαιης ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ. Οι μόνοι που αντιτάχθηκαν σε αυτές τις πολιτικές ήταν οι σύμβουλοι της λαϊκής εισπύρωσης, του ΚΚΕ. Ενάντια σε αυτές τις ομοφωνίες πρόβαλαν προτάσεις ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και ανέδειξαν την ανάγκη αλλαγής των συσχετισμών, την ανάγκη μιας πραγματικής λαϊκής αντιπολίτευσης απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο και στους πολιτικούς μηχανισμούς. Τελειώνοντας, κυρίες και κύριοι, το ΚΚΕ προτείνει τη συνταγματική αναθεώρηση της υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους του ΣΟΤΑ μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, την απαγόρευση επιβολής πειθαρχικών ποινών σε βάρος αιρετών εκπροσώπων της τοπικής διοίκησης και απαγόρευση του ελέγχου σκοπιμότητας των αποφάσεων από κρατικά όργανα. Η επίλυση των όποιων διαφορών, όταν αμφισβητείται η νομιμότητά τους, να γίνεται από την ίδια την δικαιοσύνη. Γίνεται λόγος για το άρθρο 102 του Συντάγματος. Το ΚΚΕ, κυρίες και κύριοι, δεν τρέφει αυταπάτηση ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτικό, συμμετοχικό ή δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας. Μπορεί να υπάρξει μόνο όταν ο λαός αποφασίσει να είναι πραγματικά κυρίαρχος, όταν θα έχει στην ιδιοκτησία του τον πλούτο που παράγει. Και ο λαός έχει το δικαίωμα να επιλέξει το κοινωνικό σύστημα που θέλει. Μπορεί και πρέπει να ανατρέψει τα δεδομένα και να επιβάλλει τη θέλησή του. Την αμφισβήτηση και την αστάθεια του σημερινού σάπιου καπιταλιστικού συστήματος όχι μόνο δεν πρέπει να τη φοβηθεί, αλλά αποτελεί και προϋπόθεση για να αποσπάσει αφενός ό,τι μπορεί και πάνω απ' όλα για να διαμορφώσει συσχετισμό και προϋποθέσεις σύγκρουσης, ανατροπής με το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.